Ζεγαράκη, ωραία. Καλημέρα σας, ακούω. Γιατί είχαμε ένα θέμα επισυγγραμμή, αλλά είστε εδώ. Okay. Να σας πω ότι παρευρέθηκα σε αυτήν την Γενική Συνέλευση. Εδώ βέβαια να πούμε ότι είχε προηγηθεί μια συνεδρία τοπικού συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Καβουσίου, όπου υπήρξε θέμα ξανά, αυτό είναι αποτέλεσμα, δηλαδή η χθεσινή Γενική Συνέλευση είναι αποτέλεσμα του τοπικού συμβουλίου, το οποίο είχε προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες. Είχα τη δυνατότητα να παρευρεθώ και στα δύο, και στο τοπικό συμβούλιο, αλλά και στην Γενική Συνέλευση που διεξήχθηκε εχθές. Οι εικόνες πραγματικά είναι σίγουρα άξιον σχολείο, διότι αν ήσασταν εκεί θα βλέπατε τον απόλυτο διχασμό μεταξύ των κατοίκων του χωριού, η μεν με τη μία πρόταση, η δε με την άλλη. Η Δημοτική Αρχή εν ολίγης να τρομοκρατεί ότι τα χρήματα αυτά θα χαθούν αν πιεστούμε να αλλάξουμε την αρχική μας τοποθέτηση, την αρχική τους πρόταση. Όλα αυτά, ξέρετε, στις τοπικές κοινωνίες έχουν αρκετά προβλήματα και η τακτική της Δημοτικής Αρχής τους φορτώνει με ακόμη περισσότερα. Όπως είπα και στη χθεσινή μου τοποθέτηση, κυρία Τσαγκαράκη, κύριε Βενέτη, θα ήταν πολύ καλύτερο όποιο αποτέλεσμα και αν επιθυμούσε η Δημοτική Αρχή να είχε συζητηθεί με το τοπικό συμβούλιο τουλάχιστον. Έτσι, θα είχαν αποφευχθεί όλα αυτά και όλη η ταλαιπωρία του κόσμου. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω μια αναφορά στο συγκεκριμένο έργο. Κανείς δεν λέει όχι στα έργα, κανείς δεν λέει όχι στην αποδοχή των χρηματοδοτήσεων, οι οποίες είναι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουν και άλλοι δήμοι, μην το ξεχνάμε. Έτσι. Από εκεί πέρα να σας πω ότι υπήρξε ένας αρχικός σχεδιασμός και μέσω του προγράμματος Αντώνη Τρίτσι είχαν επιλεγεί συγκεκριμένοι δρόμοι από την τοπική κοινότητα, από όλες τις κοινότητες του Δήμου. Στη συνέχεια, αυτό έχει γίνει, αν θυμάμαι καλά, με την προηγούμενη περίοδο, δημοτική περίοδο, και το πρόγραμμα όλο αυτό έχει παγώσει. Το να λέμε λοιπόν στον κόσμο εχθές ότι το πρόγραμμα αυτό είναι σε εξέλιξη ή τέλος πάντων περιμένουμε την αξιολόγηση, η πραγματικότητα είναι, διότι λαμβάνω σχεδόν καθημερινά ενημερώσεις από την Γεωργική Ένωση Δήμων Ελλάδος, το πρόγραμμα έχει παγώσει εντελώς, άρα υπήρχε πιθανότητα αυτοί οι δρόμοι να μην εκτελεστούν ποτέ, αναφέρομαι στο Καβούσι, αλλά να αρχίσει ή να αρχίσει να κυλάει το πρόγραμμα, ξεπαγώσει όπως λέμε έτσι στην ορολογία την πολιτική, να ξεπαγώσει και να υλοποιηθούν αυτοί οι δρόμοι το επόμενο χρονικό διάστημα. Να πέσουν τα μπετά ή η άσφαλτος, ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων και προβλέπεται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Εχθές είδαμε το εξής παράδοξο και δείχνει βέβαια ξεκάθαρα ότι η Δημοτική Αρχή δεν ήταν προετοιμασμένη, δεν προετοιμάζεται προκειμένου να διεκδικήσει περαιτέρω χρηματοδοτήσεις. Τι έγινε? Πήραν τους έτοιμους αποτυπωμένους δρόμους του προγράμματος Αντώνη Τρίτσι και τις έβαλαν στη νέα πρόσκληση η οποία βγήκε, έβαλαν τους ίδιους δρόμους με λίγα λόγια. Εδώ προκύπτει ένας προβληματισμός που και αυτό θέλει σίγουρα μια απάντηση. Αν παράλληλα ξεπαγώσει ο Αντώνης Τρίτσης και το Υπουργείο δει τους ίδιους δρόμους σε δύο διαφορετικά προγράμματα, τι θα γίνει? Για πέστε μου. Ένας προβληματισμός που έθεσα εχθές. Θα φτιαχτούν επί δύο. Θα φτιαχτούν επί δύο. Αυτά λοιπόν, όλο αυτό, κυρία Τσαγκαράκη, δείχνει ότι η Δημοτική Αρχή λειτουργεί με προχειρότητα. Πέραν των υπολείπων, ας πούμε, που έχουν ακουστεί από τις άλλες τοπικές κοινότητες, εξίσου αγροτικές, αμιγώς αγροτικές κοινότητες, για το πρόγραμμα χρηματοδοτεί επιστρώσεις δρόμων είτε με άσφαλτο είτε με τσιμέντο σε αγροτικές περιοχές, καθαρά αγροτικές περιοχές, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το κεντρικό δίκτυο και μάλιστα δεν θα πρέπει να συνδέονται με το κεντρικό δίκτυο. Υπάρχουν λοιπόν προϋποθέσεις, όπως μας εξήγησε χθες, εμείς το γνωρίζαμε, ο συνεργάτης του Δημάρχου. Όμως, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, έχει διχάσει το χωριό, έτσι, και αυτά θα πρέπει να τα προσέχει η Δημοτική Αρχή. Δεν φτάνει, είναι πραγματικά τραγικό, αν βλέπατε τις εικόνες εχθές, ένα σειρματόπλεγμα έλειπε στη μέση
γιατί είχαν χωριστεί προκειμένου να γίνει ψηφοφορία που τελικά δεν ήταν καταρθωτό να γίνει. Η μισή από εδώ και η άλλη μισή από εκεί. Ή λιγότερη από τη μια και περισσότερη από την άλλη. Μας, άρα δεν η μισή. Μισό λεπτό. Κάποιοι δηλαδή θεώρησαν ότι ο σχεδιασμός αυτός της Δημοτικής Αρχής για τους συγκεκριμένους δρόμους είναι σωστός. Ακριβώς. Και κάποιοι άλλοι θεώρησαν. Αυτό να... με το επιχείρημα της Δημοτικής Αρχής ότι τα χρήματα θα χαθούν. Όχι. Έτσι, δηλαδή επί της ουσίας, ας πούμε. Μισό λεπτό. Δεν ήταν επί της ουσίας ότι διαφωνούν ή συμφωνούν με τους δρόμους. Προκειμένου να χαθούν τα χρήματα, το οποίο το έχουμε ξανακούσει στο παρελθόν, τώρα μια συνεχώς για πολλά ζητήματα, εδώ τραγικά λάθη. Θέμα, αλλά, ναι. Κυρία Κακαράκη, ότι δεν ενημερώθηκε η τοπική κοινότητα. Έτσι, δεν ενημερώθηκε κανένα στην ουσία. Είδαν από το Facebook, από τα μέσα μαζικής δικτύωσης και τα μέσα ενημέρωσης, ένα χάρτη ο οποίος είχε με κίτρινη γραμμή αποτύπωνα τέλος πάντων τους δρόμους τους οποίους επέλεξε ο Δήμαρχος. Αποφασίζει, μας είπε η κυρία Ρουμελιωτάκη χθες, για να υπάρξει έντονη αντίδραση από μένα τον ίδιο. Είμαστε εμείς διακοσμητικά στοιχεία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, βασικά και το Τοπικό Συμβούλιο έχει τον πρώτο λόγο και αυτό η ιεραρχή τους δρόμους που. Χωρίς τη συνεργασία του τοπικού, τοπικού συμβουλίου. Έχω πάρα πολλές προτάσεις, το υπενθυμίζω και αυτό, τη Δημοτική Αρχή τις έχουμε στηρίξει. Έτσι και χωρίς σχόλια και χωρίς να υπάρχει κάποια διάθεση αντιπολιτευτική στήρα αντιπολίτευση. Ωραία. Όχι, σαφώς όχι. Ναι, κατάλαβα. Όποιος παρακολουθεί δημοτικά συμβούλια το βλέπει αυτό. Ναι. Ότι εμείς λέμε ναι καταρχάς σε όλες τις αποδοχές χρηματοδοτήσεων. Λεφτά μας δίνουμε και θα πούμε όχι. Είναι δυνατόν. Ναι. Όμως εδώ προκύπτει ένα θέμα, τεράστιο ζήτημα. Το ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η άποψη της του τοπικού συμβουλίου, το οποίο είναι θεσμοθετημένο, έχει εκλεγεί από τους κατοίκους του χωριού. Να ρωτήσω. Θα μπορούσε, ένα λεπτό επιτρέψτε μου, να ολοκληρώσω το σχετικό. Θα μπορούσε σε συνεργασία το τοπικό συμβούλιο με το Δήμο να προκύψει η βέλτιστη καλύτερη λύση. Αυτό για μας τουλάχιστον είναι μια επιτυχία, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η αντίδραση από κάποιους κατοίκους του χωριού, που όπως μας εξήγησαν εκεί πέρα σε πηγαδάκια που έγιναν και δημόσιες τοποθετήσεις που έκαναν κάποιοι. Και η ίδια η πρόεδρος, ότι το 1,2 χιλιόμετρα από τα 4 τα οποία θα επιστρωθούν και προβλέπονται στην πρόταση της Δημοτικής Αρχής, έχει υπάρξει ενυπόγραφη δέσμευση γνωστής εταιρείας και επιχειρηματία που θα επενδύσει στην περιοχή, ότι θα το κάνει ο ίδιος. Έρχεται λοιπόν ο Δήμος, ο Δήμαρχος όπως μας είπε η κυρία Ρουμελιωτάκη χθες, αυτός αποφασίζει, μας είπε, και νωρίτερα από ότι τη δέσμευση τέλος πάντων του συγκεκριμένου επιχειρηματία και της συγκεκριμένης εταιρείας να κάνει επιστρώση τσιμέντου ή ασφαλτικού στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου. Άρα λοιπόν για ποιο λόγο φαίνεται πως υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες στο όλο θέμα έτσι ώστε να μην φτάσει στα αυτιά της κοινότητας όλο αυτό, η οποία γνωρίζει πολύ καλύτερα από όλους μας. Μισό λεπτό, από τη στιγμή που ο επιχειρηματίας λέει δεσμεύεται ότι θα φτιάξει το δρόμο εκείνος. Στην αρχή εμείς πάμε και το φτιάχνουμε πρώτοι. Και στη συνέχεια με επίστρωση δομικού υλικού. Πάντων, εμείς γιατί το κάνουμε αυτό. Δηλαδή αφού υπάρχει δέσμευση αυτής της εταιρείας, είτε ως ανταπόδοση είτε πάρτε το όπως θέλετε. Γιατί επιλέγετε λοιπόν αυτό το κομμάτι και δεν πάμε αφού υπάρχει δέσμευση, μάλιστα υπόγραφο από ό,τι είπε η πρόεδρος εχθές, δεν πάμε να ρίξουμε μετά σε κάποιο άλλο κομμάτι. Αυτό που μας είπαν εχθές τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής είναι ότι θα πρέπει να μην είναι σε περιοχές Natura κτλ. Αυτά λίγο πολύ τα γνωρίζουμε. Αλλά εδώ τίθεται και ένα ερώτημα που μου το έθεσε ένας νέος εχθές το βράδυ σε μια συζήτηση που είχαμε, νέος του χωριού, οι περιοχές Natura. Πότε θα αξιοποιηθούν και πότε θα δούμε σε αυτές τις περιοχές με βάση την κείμενη νομοθεσία να επιστρώνονται όπως προβλέπεται, δεν απαγορεύεται, αλλά θέλει ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Χρόνο δηλαδή και παραπάνω δουλειά. Αυτό σας εξηγώ ότι για άλλη μια φορά η Δημοτική Αρχή λειτουργήσε πρόχειρα, αντιμετώπισε τους κατοίκους του χωριού ως αριθμούς, να ανεβάσουμε τα ποσά των χρηματοδοτήσεων τα ετήσια ή της πενταετίας, στο κλείσιμο πια, και ας έχουν πέσει τα μπετά όπου πέσανε. Χωρίς να μπουν προτεραιότητα, χωρίς να εκτιμηθούν οι ανάγκες, χωρίς να ληφθεί υπόψη. Αυτό πως ο σχεδιασμός του τοπικού συμβουλίου. Ωραία. Μπορεί να αλλάξει τώρα μετά από αυτές τις αντιδράσεις ο σχεδιασμός
και να μπουν πραγματικά αυτοί που πρέπει οι δρόμοι ή αυτοί που προτείνουν οι κάτοικοι εκεί. Ένα νέο επανασχεδιασμό. Αν είναι ένα ερώτημα που πρέπει να κάνετε, αν θέλετε τη δική μου την άποψη, τα πάντα αλλάζουν. Εδώ αλλάζουν από το ένα βράδυ στο άλλο νομοθεσίες και αλλάζουν άρδιν. Έτσι. Θεωρώ ότι υπάρχει χρόνος, ναι, να γίνουν αυτές οι τροποποιήσεις. Δεν μιλάμε για 100% αλλαγή. Αυτό θα πρέπει να προκύψει μέσα από το διάλογο μεταξύ κοινότητας και Δήμου. Αυτή για μένα είναι η βέλτιστη λύση. Αυτός είναι ο σωστότερος τρόπος. Μπορεί να δηλαδή θα το διερευνήσουμε να αν μπορεί να αλλάξει αυτός ο σχεδιασμός. Ναι. Το είπα και εχθές. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γιατί έχει σημαντικό τώρα, ποια είναι τελικά, ρωτάει και ένας φίλος. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έγινε με ένα πολύ... Με περίεργο κλίμα τέλος πάντων. Με ασυνήθιστο τρόπο. Ναι. Νομίζω γιατί εγώ αποχώρησα από τη στιγμή που είδα ότι υπήρχαν ακόμη και πιάστηκαν στα χέρια κάποιοι. Για τέτοιες σκηνές σας μιλάω, κυρία Τσαγκαράκη. Κοντέψανε να πέσουν μπουνιές και ξύλο. Α, εντάξει. Έτσι, το αντιλαμβάνεστε ότι η πηγή του κακού δυστυχώς είναι η Δημοτική Αρχή, ενώ θα πρέπει να φροντίζει το αντίθετο. Και ένας τρόπος υπάρχει. Με τη άρα η πλειοψηφία τελικά τι αποφάσισε χθες. Αποφάσισαν να απευθυνθούν στον κύριο Πλακιωτάκη προκειμένου να δουν. Αυτό να που είπε η κυρία Χαλκιαδάκη πριν. Αυτά, ναι, δεν έτσι να την ακούσω. Ναι, είπε δύο πράγματα. Να απαντήσει ο Δήμαρχος. Απάντηση παρέμβαση ουσιαστικά του. Ναι, παρέμβει ο Δήμαρχος και μετά να απαντήσει και εξηγήσει από τον Δήμαρχο, βεβαίως. Και πολύ καλά κάνουν και τη ζητάνε. Πολύ καλά κάνουν και τη ζητάνε. Έχει προκύψει ένα πρόβλημα. Όφιλε ο Δήμος να είχε ενημερώσει για τις αλλαγές οι οποίες έγιναν, δηλαδή το ότι έχει παγώσει το Αντώνης Τρίτσης και ότι προτείνονται ήχοι δρόμοι για ένα άλλο πρόγραμμα, θα έπρεπε να ήταν ενήμερη η κοινότητα. Μήπως όμως όλο αυτό αποσκοπεί αλλού? Μήπως εξυπηρετούνται άλλα συμφέροντα? Θέτω ερωτήματα, τα οποία και εμείς περιμένουμε να σας απαντήσει ο Δήμαρχος. Να μας δώσει ξεκάθαρες και πιστικές απαντήσεις. Το θα χαθούν τα χρήματα, ξέρετε. Είναι το εύκολο να το λένε και να το ασπάζονται και να το φέρνουν σε επιχείρημα. Όλη αυτή η ιστορία, γιατί μιλάμε για ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε από το 2020, ο Αντώνης Τρίτσης, έτσι. Και η δεύτερη πρόσκληση για τον ίδιο σκοπό, τσιμεντοστρώση δηλαδή αγροτικών δρόμων, ήρθε πριν λίγους μήνες. Εντάξει, το λέω αυτό διότι υπήρχε χρόνος κατά τη δική μας την άποψη και συζητήσεις να γίνουν και να καταλήξουν σε συνεργασία κοινότητα και Δήμος στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αν μη τι άλλο, να τους ενημερώσουν για τους περιορισμούς που έχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και από κοινού να αποφασίσουν μια πρόταση. Εκφράς του καλού, κυρία Τσαγκαράκη, κύριε Βενέτη, είναι το καλύτερο. Δεν το είδαμε σε αυτή την περίπτωση, ούτε σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα. Ακούσαμε διάφορα, ότι ο Δήμαρχος αποφασίζει. Εμείς είμαστε διακονιστικά στοιχεία εκεί μέσα, έτσι, κατά την άποψη της Δημοτικής Αρχής. Και επίσης διακοσμητικά στοιχεία φαίνεται να είναι και οι τοπικές κοινότητες για τη Δημοτική μας Αρχή. Μάλιστα, λοιπόν, αναμένουμε να δούμε κάποιες εξηγήσεις. Σίγουρα θα βγει κάποιο δελτίο τύπου, δεν μπορεί να μην βγει. Οπότε, κύριε Πανταζή. Συνήθως, κύριε Θεκαράκη, από τη στιγμή που βγαίνουμε δημόσια και λέμε τις θέσεις μας, ακολουθεί ένα καλοφτιαγμένο δελτίο τύπου και λέει τις θέσεις της Δημοτικής Αρχής. Ας απαντήσουν όπως θέλουν οι δικοί τους επιλογές. Το θέμα είναι να είναι πιστικές οι απαντήσεις. Και να μας τώρα, άμα δεν πιστείτε εσείς, τώρα γιατί έκλεισαν την πόρτα τόσους μήνες στην κοινότητα Καβουσίου. Ωραία. Εντάξει, αυτό να μας εξηγήσουν. Ωραία. Και αποφάσισαν μόνοι τους και κατά το δοκούν. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν για τους...